κομμάτων μειώνεται. Ο Πρωθυπουργός, αντί να χτυπήσει την ισχοκέρδεια, μοιράζει πας και διαφημίζει χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος που και ο ίδιος αν τα διάβαζε δεν θα τα καταλάβαινε. Οι δημοκρατικές ελευθερίες περιστέλλονται με σταθερό τρόπο και η χώρα σκεπάστηκε από ένα θολό πέπλο συναρτώσεων με τον οποίο ο Πρωθυπουργός κρυφακούει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Σε τι διαφέρει αυτό από την εποχή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου όταν και η τύχη είχαν αυτιά. Το λαϊκό και εθνικό αίτημα για μια παιδεία που θα είναι για το λαό και θα ανήκει στο λαό εκφυλίζεται καθημερινά με κονδύλια διαρκώς μειούμενα που επιπλέον γίνονται βόρα σε κάθε είδους αρπακτικά που έχουν εγκαθιστηθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια και λιμένονται το υστέρημα των πολιτών. Λαός που δεν έχει εκπαίδευση και παιδεία είναι λαός που γίνεται υποχείριο και πηγή εκμετάλλευσης για τους εμπόρους των εθνών.